Ήταν ξένα σε έναν βαθμό. Δηλαδή τα πράγματα που συζητούσαν, τα πράγματα ερχόμενοι από την Κύπρο, σαν να πας σε άλλη πόλη, πώς ήταν ξένα. Δεν νομίζω ότι ήταν ξένος γενικά ο χώρος, αλλά ίσως η εκπομπή. Τα θέματα, η εκπομπή. Μπορεί να μην ήταν και 100% στα μέτρα μου αυτή η εκπομπή. Όμως για μένα ήταν ευκαιρία για να μάθω πολλά πράγματα, να αποκομίσω καινούργιες εμπειρίες. Και προφανώς όμως. Τι πιστεύεις ότι μπορεί τελικά, αφού έχουν περάσει και λίγες μέρες, ότι έφταιξε και απομακρύνθηκες από την εκπομπή? Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν προκαλείς, όπως είπες και εσύ, είσαι χαμηλών τόνων, δεν ακούστηκε ποτέ κάτι. Όχι. Τι πιστεύεις ότι πήγε στραβά και τελικά, ας πούμε, εσύ αποχώρησες από την εκπομπή? Εγώ πιστεύω ότι δεν ευθύνεται ένα άτομο για τα χαμηλά νούμερα μιας εκπομπής. Είναι γενικά όλη η ομάδα που έχει ένα ποσοστό βάρους. Τώρα ο κόσμος επιλέγει το τι θα δει στην τηλεόραση. Έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα με προτινόμενους. Αποφάσισε ο κόσμος ποιος να φύγει. Και μια εκπομπή η οποία δεν πάει καλά, πρέπει να, να περιορίσει και τον budget της. Οπότε. Ήταν θέμα budget, λοιπόν. Όχι, γενικά όμως μια εκπομπή η οποία έχει χαμηλά νούμερα πρέπει να περιοριστεί όσο το δυνατόν γίνεται. Είχε γίνει κάποια συζήτηση πριν, είχε καταλάβει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έγινε ξαφνικά, πώς ακριβώς έγινε? Και αυτά τα μάτια που έχεις είναι κανονικά. Ναι. Υπέροχα. Ευχαριστώ, Δούκησα, και εσένα τα δικά σου. Θέμω και τα δικά σου, πολύ ωραία. Τα γυαλιά είναι πολύ ωραία. Δεν τρέπεσαι, με βλέπετε, είμαι και άρρωστος, βάζω κολλήρια. Το βλέπω πολύ καιρό πια. Ναι, και ειρωνεύεσαι. Γίνονται πιο λάγνα όταν είναι κόκκινα. Ειρωνεύεται άρρωστος. Είναι σαν να είναι κλαμμένα και συγκινούμε.